και να πάμε στην πρώτη σύνδεση της εκπομπής με τον κύριο Τάσο Αρνιακό, τον μετεωρολόγο. Κύριε Αρνιακέ, να σας ευχαριστήσω πολύ την καλησπέρα μας από το Ηράκλειο. Βιώνουμε δύσκολες στιγμές εδώ στην Κρήτη. Δυστυχώς η παρουσία μου συνοδεύεται από άσχημα γεγονότα στην Κρήτη και αυτό είναι άσχημο, διότι η Κρήτη ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί από παρόμοια γεγονότα, τα οποία δυστυχώς γίνονται και όλο πιο συχνά. Και δυστυχώς δεν είμαι μάτης καλών ειδήσεων, καθώς φαίνεται ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες μέχρι αύριο το βράδυ, όπου τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Πρέπει όμως να σημειώσω το εξής. Τα έντονα φαινόμενα σιγά σιγά θα περιορίζονται στη Βόρεια Κρήτη, όπως ήδη έγινε, λόγω του βορείου ρεύματος των ισχυρών βοριάδων που θα πνέουν με 7 και 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Φέρνουν αυτή την υγρασία όλοι από το Αιγαίο και κοντράροντας τα βουνά της Κρήτης ρίχνουν το νερό στη Βόρεια Κρήτη περισσότερο. Αύριο δυστυχώς η περιοχή που θα πληγεί περισσότερο φαίνεται να είναι το Ρέθυμνο και κυρίως τα Χανιά, τα οποία έχουν βεβαίως πληγεί και από προηγούμενες θεομηνίες τέτοιου είδους και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Κύριε Αρνιακέ, ήταν κάτι το αναμενόμενο αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη? Γιατί τις περισσότερες φορές όταν μιλάμε για κακοκαιρία στην Κρήτη, μιλάμε για ακραία καιρικά φαινόμενα που για εμάς τους κατοίκους δίχως προηγούμενο. Χρησιμοποιούμε και αυτές τις εκφράσεις. Δυστυχώς τα φαινόμενα ήταν αναμενόμενα. Είχε εκδοθεί έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εδώ και 2-3 μέρες, το οποίο επικαιροποιήθηκε σήμερα και δείχνει ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες. Το κακό είναι όμως ότι και να δέχεις, να ξέρεις ότι θα πέσει πολύ νερό στην Κρήτη, δεν ξέρεις πώς να προφυλακτείς όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές να απορροφήσουν το πολύ νερό που έπεσε και θα πέσει σε λίγες ώρες μόνο. Βέβαια. Και δεν είναι μόνο το νερό, είναι και οι καταιγίδες, είναι τα χαλάζια που έπεσαν και κάναν καταστροφές στις ελιές που ήταν έτοιμες να συλλεγούν, στα θερμοκήπια στην Ιερά Πέτρα. Δηλαδή η Κρήτη απ' άκρο εις άκρον χτυπήθηκε από αυτή την θεομηνία. Αυτό που είπα και στον πρόλογό μου, κύριε Αρνιακή, ας υπάρξουν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα και ας μείνουν στην άκρη. Σήμερα τα χρειαστήκαμε, δεν υπάρχουν πουθενά και τα προβλήματα είναι ορατά. Έτσι είναι και πρέπει να προβλέπουμε από εδώ και πέρα τα έργα που θα κατασκευαστούν. Βέβαια. Να κατασκευαστούν με διαφορετικές προδιαγραφές για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μεγαλύτερα ύψη βροχής, μεγαλύτερο όγκο νερού τα επόμενα χρόνια, διότι τα φαινόμενα δυστυχώς λόγω της κλιματικής αλλαγής προβλέπεται να είναι εντονότερα και σε μικρότερο χρόνο. Κύριε Αρνιακέ, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται αυτές τις ώρες στην Κρήτη είναι ίσως και ένας προπομπός ενός δύσκολου χειμώνα που θα ακολουθήσει? Όχι, αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας, διότι δεν έχουμε τέτοιου είδους καταγραφές. Ναι. Γιατί όπως τα φαινόμενα αυτά είναι πρωτόγνωρα. Άνθρωποι, από ό,τι άκουσα από τα ρεπορτάζ, 70-80 χρονών, δεν θυμούνται ποτέ τέτοιου είδους βροχή στην Κρήτη. Άρα δεν έχουμε καταγραφές και δεν μπορούμε να εξάγουμε τέτοιου είδους συμπεράσματα. Το επωνομαζόμενο και ως φαινόμενο της ψυχρής λίμνης έχει αυτά τα χαρακτηριστικά? Ναι, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ναι. Ψυχρή λίμνη είναι όταν εγκλωβίζεται μια ψυχρή μάζα στα 5-5,5 χιλιόμετρα στην ανώτερη ατμόσφαιρα και δημιουργεί προϋποθέσεις να αναπτυχθούν καταιγιδοφόρα σύννεφα, δηλαδή τα κουμουλονίμπους όπως λέγονται, τα σύννεφα δηλαδή που έχουν τις βροντές, τις αστραπές και τους κεραυνούς και τα χαλάζια. Έτσι λοιπόν αυτές οι συνθήκες δεν είναι πρώτη φορά που δημιουργούνται, αλλά με τέτοια ένταση και τέτοια έκταση είναι ένα φαινόμενο που ιδιαίτερα στην Κρήτη δεν είναι πάρα πολύ συχνό. Αλλά επαναλαμβάνω, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κάτι πιο συνηθισμένο πια. Οπότε, κύριε Αρνιακέ, για να συνοψίσουμε, περιμένουμε συνέχεια των καιρικών φαινομένων μέχρι αύριο το μεσημέρι. Μέχρι αύριο το βράδυ. Το βράδυ. Μέχρι αύριο το βράδυ. Ναι. Από εκεί και πέρα θα εξασθενήσουν, κυρίως στη Βόρεια Κρήτη και ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο, αλλά κυρίως στα Χανιά. Δείχνει δηλαδή ότι αύριο οι περισσότερες βροχές και οι μπόρες θα είναι στα Χανιά. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλοι μου, οι Χανιώτες, πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα να αντιμετωπίσουν αυτή την ραγδαιότητα της βροχής και τα φαινόμενα. Διαχρονικά πάντως η Δυτική Κρήτη επηρεάζεται περισσότερο. Δηλαδή πάντοτε, η περιοχή των πάντοτε. Όπως, όπως και η Δυτική Ελλάδα. Τις περισσότερες βροχές τις έχει η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά Ελλάδα, η Δυτική Πελοπόννησος και φυσικά και η Δυτική Κρήτη.
Να ξεχάσουμε λοιπόν τις παραλίες. Τέλος οι παραλίες και τα μπάνια. Θα έλεγα εσείς δεν έχετε πρόβλημα. Γιατί με μια λιακάδα που θα βγάλει και ο Νοέμβριος μπορεί να βουτήξετε. Σήμερα, σας το εύχομαι. Στη συνέχεια της εκπομπής θα δούμε χαρακτηριστικά πλάνα από την περιοχή των Ματάλων, όπου παρά το γεγονός ότι στη Βόρεια Κρήτη σήμερα επικράτησε αυτός ο πανικός και αυτό το χάος, στα Μάταλα, στη Νότια Κρήτη βγήκαν οι άνθρωποι, κύριε Αρνιακή, και έκαναν μπάνιο, κοιλιοθεραπεία. Το ξέρω, διότι τα Μάταλα τα στηρίζει ο Ψιλωρίτης από πάνω. Δέχθηκε λοιπόν ο Ψιλωρίτης τη βροχή, έπεσε η βροχή μπροστά στο βόρειο μέρος της Κρήτης, ναι. Όπως τα Λευκά Όριστα Χανιά. Δεν θα φαίνεται να έχουμε πολλές βροχές, στην Παλαιόχωρα δηλαδή, όπως τα Λασιθιώτικα. Στο Λασίθι είναι μια ραχοκοκαλιά η οροσειρά αυτή της Κρήτης που εμποδίζει το βόρειο ρεύμα να περάσει νοτιότερα. Και γι' αυτό έχουμε υπιότερα φαινόμενα στις νότιες περιοχές της Κρήτης και πολύ έντονα στις βόρειες. Οπότε αυτά τα σκαμπανεβάσματα του καιρού στο επίπεδο περιφέρειας Κρήτης θα συνεχιστούν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Θα συνεχιστούν πρόσκαιρα μέχρι αύριο, ναι. Αλλά μετά δεν ξέρουμε τι ακόμα δεν θα συμβεί. Είναι πολύ νωρίς. Αλλά πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τέτοιου είδους καταστάσεις για να μην έχουμε και θύματα. Και ευτυχώς τουλάχιστον φέτος δεν είχαμε θύματα. Αλλά προσέχετε πάρα πολύ, ιδιαίτερα τα ρέματα και τα αυτοκίνητα. Όσο το δυνατόν, ιδιαίτερα οι χανιώτες πρέπει να προσέξουν αύριο τις μετακινήσεις τους. Σωστά. Τα παιδιά και ιδιαίτερα στα ρέματα. Αυτό λένε οι αρχές, κυρία Αρνιακή, να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Δεν μπορεί κάποιος να παίζει με την ολισθηρότητα του δρόμου. Όχι, βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Όχι, βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Κύριε Αρνιακή, την καλησπέρα μας από Ηράκλειο, από Κρήτη. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ και μακάρι να τα ξαναπούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες. Στη διάθεσή σας πάντοτε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.